Πολύ σοβαρό. Για να δούμε τι έγινε μετά. Καλησπέρα, Φιλίτσα. Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή είχα τύχει να δω τη συνέντευξη που είχα δώσει τότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείξατε. Όσοι ευχαριστούμε εμείς αλίμονο. Αυτό έλειπε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Φιλίτσα μου, θέλει να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται μετά το όχι που θα πεις. Ναι. Θα ήθελα όμως πρώτα να σας πω... Ό,τι θέλεις. Συγγνώμη αν φαίνομαι ότι έχω κάποια ένταση. Είναι πάντα η ψυχολογία πάνω κάτω είναι το ίδιο σε όλους, όσους έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, οπότε ζητώ αν έχω κάποια ένταση. Θέλω να πω πιο αναλυτικά την ιστορία και με αφορμή την ιστορία να εξηγήσω στον κόσμο ότι η σεξουαλική παρενόχληση κατά κανόνα σε ακολουθεί για χρόνια στον επαγγελματικό σου χώρο. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα πολύ απλά γιατί δυστυχώς δεν έχω μάρτυρες. Και αν αυτή τη στιγμή αποκαλύψω ονόματα θα μου γίνει αγωγή. Όπως ξέρετε η κατάσταση με τον COVID έχει παγώσει τις δουλειές, οπότε δεν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα. Λοιπόν, ας το πούμε πρόσφατο το γεγονός, την τελευταία πενταετία. Είχα ένα έργο που είχα τα πνευματικά δικαιώματα εγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έκανα επαγγελματικές κρούσεις για να μπορέσω να βρω ανθρώπους, να μπορέσω να το ανεβάσω. Τυχαίνει και γνωρίζω τον εν λόγω κύριο Α. Κανονίζουμε επαγγελματική συνάντηση, να του δώσω το έργο να το διαβάσει και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν στο επαγγελματικό ραντεβού και του λέω ορίστε το έργο, αυτό είναι. Διαβάστε το και αν σας ενδιαφέρει. Και μου απαντάει, αγαπητή κυρία Καλογεράκου, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μου κάτσεις, θα στο ξαναγράψω για να είναι δικό μου το έργο και ύστερα θα το ανεβάσουμε. Έτσι. Εγώ σε κάποια πράγματα είμαι απόλυτη και το κόβω μαχαίρι. Και το απαντάω με ειρωνικό γελάκι, όχι. Και μου λέει, εάν δεν, δεν. Όχι. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και αν αυτό ακούγεται σοκαριστικό, αυτό που θα σας πω τώρα, οι συνέπειες του όχι, θα σας φανούν πολύ πιο χυδές, πιο σοκαριστικές. Μετά από λίγο διάστημα, ένας άλλος άνθρωπος με παίρνει τηλέφωνο για συνεργασία. Μιλάμε στο τηλέφωνο, δέχτηκα με χαρά και ξεκινάμε πρόβες. Κάναμε μία ανάπαυλα για 5-6 μέρες, όπου να σημειώσω ο εν λόγω κύριος Β, που με πήρε τηλέφωνο για συνεργασία και δέχτηκα, συνεργάζεται με τον κύριο Α σε διαφορετικό θεσμικό επίπεδο. Δέχομαι τη συνεργασία. Ξεκινάμε. Κάνουμε την ανάπαυλα. Εγώ μπαίνω στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Παίρνω τον κύριο Β και του λέω «Έχω μπει στο νοσοκομείο, έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση». Αφού ξεκινάμε Τετάρτη πρόβες, θα έρθω την Πέμπτη. Όλα ωραία και καλά. Την επόμενη μέρα δέχομαι τηλέφωνο από τον κύριο Β και μου λέει «Φιλίτσα, δεν είναι σωστό αυτά τα πράγματα που κάνεις. Να λες ότι είσαι ψέματα στο νοσοκομείο για να αποφύγεις μια δουλειά». Και του λέω «Τι λες, ποια να αποφύγω μια δουλειά». Είμαι εκεί. Είμαι στο νοσοκομείο. Θα έρθω την επόμενη μέρα. Και από τη συζήτηση αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Β είχε μιλήσει με τον κύριο Α, που του είχα πει εγώ όχι,
Και ο κύριος Α είπε, είναι αναξιόπιστη, μην την πιστεύεις, λέει ψέματα. Θέλει να αποφύγει τη δουλειά, διώχτηνα. Και μιλάω, Ιλιάνα. Του λέω, το λέει αυτό το πράγμα γιατί μου έκανε, κύριε Βίτα, αυτό, αυτό και αυτό. Συγγνώμη για την ένταση, καταρχάς. Μην ανησυχείτε, μιλήστε ελεύθερα. Καταλαβαίνουμε. Συγγνώμη για την ένταση. Και του λέω, κύριε Βίτα, μου έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Και μου λέει ο κύριος Βίτα, εμένα μη με ανακατεύεις με αυτά. Εγώ δεν ξέρω. Του λέω, δηλαδή, θα αφήσετε αψίστηστα να περάσει αυτό που σας είπα, δεν θα το επανεξετάσετε το θέμα, θα με διώξετε από τη δουλειά. Η μόνη λύση είναι να λήξει η συνεργασία. Και απλά του το κλείσα. Έκλεισα το τηλέφωνο. Άρα και δεχτήκατε σεξουαλική παρενόχληση και βρήκατε τη δύναμη να πείτε όχι και το μοιραστήκατε με κάποιον που δεν σας στήριξε και χάσατε και τη δουλειά σας. Αυτό είναι το μετά. Ακριβώς. Αυτό είναι το μετά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πού το ξέρω εγώ ότι ο εν λόγω κύριος Α, που υπάρχει σήμερα σε ένα σημαντικό κανάλι, πού το ξέρω αν έχει πέσει εμένα το όνομά μου στο τραπέζι για δουλειά και να το πω λαϊκά, αν μου επιτρέπετε, να με φάει μαρμάντα. Κυρία Καλογεράκου, να τολμήσω να ρωτήσω. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε λίγο ακόμα πιο άνετα. Φιλίτσα, τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και στο εξής? Περιμένεις ίσως κάποια άλλη γυναίκα να μιλήσει πρώτη και μετά να είσαι εσύ αυτή που θα ακολουθήσεις ή το έχεις βγάλει από εγώ μια... Μιλάω. Ονόματα δεν μπορώ να πω, όπως είπα. Δεν έχω μάρτυρες. Και έτσι όπως είναι η συγκεκριμένη κατάσταση, αυτή τη στιγμή, εμένα προσωπικά, δεν υπάρχουν, λόγω COVID, δεν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα. Να σε ρωτήσω μπορώ κάτι να άλλο. Πω κάτι, να θέσω ένα ερώτημα. Ναι. Και έρχομαι και λέω, γιατί αυτές οι καταστάσεις κάποιες επικέτεται και σου δημιουργούν κάποια ερωτήματα. Θέλω λοιπόν να θέσω ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες που είναι σε καθοριστικές θέσεις, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε σε εκπομπές, σε όλα, είτε στη δημοσιογραφία, όταν ένας ηθοποιός αποκαλύπτει μια τέτοια κατάσταση, και η συμβουλή είναι, γιατί ό,τι λέω και το έχω ακούσει και ήμουν παρούσα. Έλα ρε φιλίτσα, τώρα θα τον αλλάξεις, τον ξέρουμε, έτσι είναι αυτός. Έτσι είναι αυτός ο χώρος. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στο πίσω κουτάκι του μυαλού μας, το έτσι είναι αυτός ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που κατηγορούνται, αύριο μεθαύριο θα μπουν άλλοι στη θέση τους και θα κάνουν ακριβώς τα ίδια. Γιατί? Γιατί έτσι είναι αυτός ο χώρος. Μήπως λοιπόν αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες που είναι σε καθοριστικές θέσεις, μήπως να σταματήσουν να φοβούνται να μην τα σπάσουν με το θύψη πρώτο όνομα και να του βάλουν λίγο φρενό. Ή κατευθείαν να πηγαίνει στον τρίτο τέταρτο ηθοποιό και να του λέει, έλα μωρέ, κάνει υπομονή, έτσι είναι αυτός. Εσύ μίλησες, Φιλίτσα, μίλησες σε συνάδελφό σου, μίλησες σε θειασάρχη, σε σκηνοθέτη, σε παράγοντα της τηλεόρασης, σε ποιον μίλησες και εκμυστηρεύτηκες όλο αυτό που περνούσες και είχες υποστεί? Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά και δεν κατάλαβα και την ερώτηση. Όταν σου συνέβη αυτό, σε ποιον το εκμυστηρεύτηκες και σε απέτρεψε στο να το καταγγείλεις ή εκείνη την ώρα να ζητήσεις βοήθεια, να στηριχθείς ώστε να μην χάσεις τη δουλειά σου και να μην αποκλειστείς από το χώρο? Στο μόνο καταρχάς, από τότε που είπα το όχι, έχουν μειωθεί τα τηλέφωνα για συνεργασία. Ασκεί τέτοια επιρροή αυτός ο άνθρωπος, ασκεί τέτοια επιρροή που μπορεί είναι και... Είναι φήμη. Κατά κανόνα, συχνά βγαίνει μια αρνητική φήμη προς το θύμα που
επαναλαμβάνεται και εξαπλώνεται με χαρακτηριστικά γεωμετρικής προόδου. Γιατί είναι και πιο ευάλωτο, δεν έχει παραδείγμα... διασυνδέσεις. Παραδείγμα, εγώ δεν έχω πλάτες πίσω μου. Άρα, Φιλίτσα, είναι κύκλωμα. Είναι άνθρωποι με συγκεκριμένο χαρακτήρα, γιατί το λέω και το ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει υπάρχουν με τον υποτινές εξαιρετικές. Επίσης, αυτό που είπα πριν για τους μεγαλοπαράγοντες σε καθοριστικές θέσεις. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων λένε αυτό, έλα μωρέ, κάνει υπομονή. Φάτο, κατάψε το. Αν κάνεις υπομονή και το καταπιείς και μετά γυρνάς σπίτι σου και κλαις, βγαίνει η φήμη του καλού παιδιού. Εάν όμως ένας άνθρωπος δεν το δεχτεί και πάει κόντρα, πολύ εύκολα θα πούνε, εάν βγει στην λύση, θα βγω εγώ ο ίδιος και θα σου διαψεύσω. Και με τη δύναμη που έχει, δεν μπορείς και να το υποστηρίξεις. Ακριβώς. Και όταν πιστεύεις έναν άνθρωπο. Ο Α, κυρίως για τον οποίο μας μίλησες, γνωρίζεις αν έχει παρενοχλεί σεξουαλικά κάποιον άλλο ή με άλλο τρόπο, γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν έχω ακούσει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει. Κατά καιρούς, Φιλίτσα, όμως έχεις μιλήσει με συναδέλφους ή ηθοποιούς που έχουν δεχτεί κάποιο είδους παρενόχληση, όχι απαραίτητο σεξουαλική, λεκτική, σωματική. Λεκτικές βίες, βέβαια. Και να ξεκαθαρίσω για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο ο τσακωμός μεταξύ συνεργατών. Ναι. Όλοι έχουμε τσακωθεί μεταξύ μας. Όποιος μου πει ότι δεν έχει τσακωθεί, λέει ξένα. Κατ' εμέ. Σωστά. Όμως, ακόμα και στον τσακωμό, για να μην χαρακτηριστεί λεκτική βία, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κατάχρηση της οποιαδήποτε κύψη εξουσίας και να σου βρίζει τη μάνα, τον πατέρα, το σπίτι. Και ξαναθέτω, δεν θα το ξαναπώ, το σημαντικό και θέλω να θέσω τα ερωτήματα. Το ερώτημα αυτό, οι μεγαλοπαράγοντες που έχουν καθοριστική θέση και ξέρουνε. Και αν δεν ξέρουν, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πάει και τα λέει, γιατί είναι λογικό και συζητιούνται αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να πάρει μια πιο ενεργή θέση. Έτσι όσο ο τριτοτέτατος, ο τεχνικός, να πηγαίνει στο εργασιακό του περιβάλλον με μια μίνιμουμ προστασία. Μια ασφάλεια, να πηγαίνει στη δουλειά του ελεύθερος, χωρίς φόβο. Και μια ασφάλεια. Δεν μπορεί όταν γίνεται κάτι για να μην θα σπάσουν με το χίπτη μεγάλο όνομα παρουσιαστή, ηθοποιό, δημοσιογράφο. Γιατί ή κάνουν τα ίδια ή φοβούνται να μην τα σπάσουν και να γίνει δουλειά σου. Εμείς όμως, Φιλίτσα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Εσύ ψυχολογικά όλο αυτό, αυτό που έζησες και μετά αυτόν τον αποκλεισμό ενδεχομένως από το χώρο, πώς τον έχεις βιώσει, γιατί... Δηλαδή αυτό πρέπει να έχει ένα κόστος, πέρα από κόστος επαγγελματικό που καταλαβαίνουμε ότι είχε, πρέπει να έχει και κάποιο ψυχικό κόστος σίγουρα. Το ψυχικό, το ψυχολογικό, έχουν μιλήσει και άλλοι άνθρωποι, είναι πάνω κάτω το ίδιο. Φυσικά και αισθάνομαι αδικημένη, φυσικά και αισθάνομαι στεναχωρημένη. Το πρακτικό όμως είναι ότι παίζουν, όχι μόνο με το δικό μου, και με άλλων ανθρώπων, έτσι για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Παίζουν με το ψωμί των ανθρώπων αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το χειρότερο. Με το ψωμί, με τη δουλειά, με την ψυχή ενός ανθρώπου. Με το ψωμί των ανθρώπων. Φιλίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν τόσο ανοιχτή, πραγματικά από την αρχή, που είσαι πάρα πολύ γενναία. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και... Ευχαριστώ πολύ για τη ζεστή φιλοξενία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.